αναφερόταν η εφημερίδα στην υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη με πρωτοσέλιδο. Mm. Προχθές. Ήταν προχθές. Η μόνη ναι, εφημερίδα. Ναι, πρωτοσέλιδο και φωτογραφία. Και σε τηλεοπτικό σταθμό, δεν χρειάζεται. Σε τηλεοπτικό σταθμό έγινε μοντάζ και αντί να παρουσιαστεί η εφημερίδα εκεί του 2019, της ημέρας του 2019, παρουσιάστηκε η εφημερίδα του 2016. Έχουνε καλό αρχείο όμως. Ξέρεις τι έγινε, άκου, θα δεις τι γίνεται. 27 του μηνός. Μοντάζ. 27 του μηνός δεν ήταν προχθές το πρωτοσέλιδο για το Γεωργιάδη στη Δημοκρατία, φέρε. Όχι. 31 Φλεβάρι είναι. Δεν με ακούς λίγο. Είναι 31 Φλεβάρι. Γιατί, ό,τι θέλω και λέω και εγώ. Για να καταλάβεις τι σου λέω, ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. 27 του μηνός έπεφτε το 16 πάλι. Ναι. Έπεφτε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα. Ψάχνω να βρούνε πώς. Έπεφτε το 16. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν. Δεν είχαν βρει ίδιες μέρες. Πάντως εγώ θεωρώ ότι κακός είπα καλό μήνα σήμερα. Κακός είπα καλό μήνα σήμερα, είναι 31 του Φλεβάρι. Να σου πω 29 θα δω. Όχι, 31 του Φλεβάρι. Όχι, 31, τέλος του μήνα. 31 Φλεβάρι. Αχ, ρε Νίκο. Λοιπόν, ενώ αυτά συμβαίνουν εδώ σε εμάς. Εσύ αλήθεια σας λέω. Αλλού έχουν χαρές, Νίκο. Το άκουσα, παιδιά, το άκουσα. Στα αυτιά μου, το άκουσα. Επειδή είναι μεγάλη η είδηση, την είπαμε και πέρασε. Όποιος τολμήσει να πει έστω και για ένα μπιτόνι, πώς λέγεται αυτό, πετρέλαιο, θα το πιάσω πολύ. Αλλού λοιπόν έχουν χαρές. Στην Κύπρο έχουν χαρές, διότι ανακάλυψαν μεγάλο, πολύ μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου. Δεν ξέρω αν είναι μαμούθ, άλλοι το χαρακτηρίζουν μεσαίο, εν πάση περιπτώσει, αλλά σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Αντί και στα δικά μας. Έχεις χωράφια με αέριο. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λένε παιδί μου στην αυλή του γείτονα. Αφού δεν είναι φωτιά, είναι για καλό. Κοίτα, δημιουργούνται προσδοκίες. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να εκτιμήσει αν μπορεί και στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ εξακολουθώ να μαλώνω την καρέκλα μου. Εξακολουθώ να μαλώνω την καρέκλα μου. Μην μαλώνεις με την καρέκλα. Σε λίγο ο Νίκος Μελέτης δεν θα μας τα πει όλα αυτά. Ναι. Θα μας τα πει ο Νίκος ο Μελέτης όλα αυτά. Και επίσης βλέπω εδώ και τον Γιώργο τον Χριστοφορίδη έχει ήδη πάρει θέση. Μας παρακολουθεί και προσπαθεί να μπει στο νόημα. Λοιπόν, θα έρθει εδώ να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, τι γίνεται και με τους θεσμούς, με τις 120 δόσεις, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα έχουμε την Αλώ απευθείας από το συνέδριο των Δελφών. Δεύτερη μέρα σήμερα. Δεύτερη μέρα και έχει ρεπορτάζ και έχει πάρα πολλούς καλεσμένους. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στους Δελφούς. Σήμερα νομίζω ότι. Πέρυσι ήμουνα. Χαμός γίνεται φέτος. Γιατί νομίζω ότι μεγαλώνει ο θεσμός. Κοίταξε ρε παιδί μου, άμα δεν πενέψει και την πατρίδα μου, ξέρω εγώ κοντά εκεί πέρα. Σωστό θα πω, και αυτό. Τι, και αυτά τα βουνά κοντά πέφτουν μέσα. Εντάξει, κοντά πέφτουν. Σήμερα είναι η μέρα. Δεν θα κάνουμε ένα σύγκριση Δελφών ερχομενού. Εντάξει, αγαπάμε τώρα. Μην με κοιτά έτσι. Έχει το μαντίο και εμεί είμαστε ένα βασίλειο. Προσπαθώ να πω. Να μην το πει. Λοιπόν, προσπαθώ να πω ότι σήμερα στο 4ο φόρουμ των Δελφών θα βρεθεί και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πού θα πήγε στα πολιτικά. Την Κυριακή έχουμε. Θα δοθεί στη δημοσιότητα διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για ευρωεκλογές. Και επιτροπή εκλογές. Και είναι και ο βασικός άξονας, είναι η συμπόρευση προοδευτικών δυνάμεων κατά της ακροδεξιάς. Να πω ότι το Σάββατο, αύριο, υπάρχει το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Αργυρού. Για τον ουρμπανισμό. Για τον ουρμπανισμό. Πολίτες της Ευρώπης. Πολίτες της Ευρώπης, αύριο το μεσημέρι στις 145. Μπορούμε να ρωτήσουμε ορισμένα πράγματα και τον κύριο Νίκο Χουντή, ευρωβουλευτή της ΛΕΠ, θα είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Θα μας μιλήσει, ναι. Και τα χρηστικά, οι συνεργάνοι, δεν είναι αυτό, σωστά. Μέχρι τις 8 Μαρτίου μπορούν να δηλώσουν οι εργοδότες τις αλλαγές που έγιναν λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Μια παράταση στην ουσία δόθηκε. Θα δούμε τι λέει η νομοθεσία και ποιος είναι ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας, όσο μπορεί να μετρηθεί, γιατί ακόμα είναι οι πρώτες ημέρες. Θα βγουν για ελέγχους όμως, για να δούνε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα υπάρχει και το σύστημα. Υπάρχει το σύστημα, αλλά επειδή διαβάζω για κλιμάκια, γι' αυτό ρωτάω. Μου στείλε μήνυμα, μου πει ότι πες τι, θα είμαι και εγώ στο φόρο. Ναι, γιατί είχαμε συναντηθεί πέρυσι. Ναι. Λοιπόν, είσαι τώρα... γονέας ένα ή γονέας δύο. Αυτό θέλω να σου πω. Από το πρωί αυτό συζητάω. Προσπαθώ να το συζητήσω με τον Θοδωρή τον Περιώτη. Το συζητάει, αλλά είναι και μπλεγμένο σε όλη την επικαιρότητα. Ναι. Λοιπόν, αυτή η απόφαση του Μακρόν για να είναι, λέει, πολιτικά ορθός απέναντι και στα ομόφυλα ζευγάρια, έχει δώσει μια οδηγία πλέον, ας πούμε, στο σχολείο, να μην γράφεται όνομα πατρός, όνομα μητρός, αλλά να είναι γονέας ένα και γονέας δύο. Συγγνώμη, δηλαδή, αυτό είναι πάει ότι το μαμάς και μπαμπάς. Μαμάς, μπαμπάς, λέξεις απαγορευμένες. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι και λίγο πιο... Αυτό θα δημιουργήσει άλλα θέματα. Ποιος είναι ο πρώτος και ποιος είναι ο δεύτερος. Όχι, ήδη σπίτι. Το δημιούργησε αυτό, δεν είναι. Νομίζω. Ναι. Προς του. Να σου πω κάτι. Ποιος είναι ο ένα και ποιος είναι ο δύο. Έχουμε θέμα στο ποιος θα είναι πρώτος και ποιος δεύτερος. Ε? Έχουμε θέμα στο ποιος. Σκέψου μια
μια κυβέρνηση που έχει δύο αντιπρόεδρους. Αντιπρόεδρος Α, αντιπρόεδρος Β. Ποιο σου κάνει ένα πιο δυνατό. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Για να είναι δύο άνθρωποι μαζί. Να έχουν συμφωνήσει να μαζί. Δεν βάζουν ποιο. Δεν μετράνε κάθε μέρα να δει. Εγώ να πω κάτι. Δεν μετράει κάθε μέρα ποιο είναι πιο πάνω και πιο κάτω. Υπάρχει ισότητα, υπάρχει. Δεν ξέρω ότι είναι πολιτικά ορθό, πραγματικά. Και δεν. Ψάχνουμε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ συναισθηματικό το κομμάτι του να ακούς το μαμά και μπαμπά. Αυτό είναι αστειότητα έτσι. Τώρα. Νομίζω αυτό ότι εδώ έχει λίγο ξεφύγει. Ας το παρακολουθήσουμε πώς κρατήσω, το. Να κρατήσω μια πισινή. Να κρατήσω μια πισινή. Κρατάμε μια πισινή. Ναι. Μπορεί όντω να δημιουργεί προβλήματα το μαμά και μπαμπά σε κάποια παιδιά. Πατέρας και μητέρα σε κάποια παιδιά που είναι σε ομόφυλα ζευγάρια. Προφανώς το έγγραφο θα λέει. Προφανώς το έγγραφο θα λέει. Γονέας ένα, γονέας δύο. Δεν το έγγραφο, δεν του λέει αυτό. Χαίρετε, είστε ο γονέας ένα. Χαίρετε, είστε ο γονέας δύο. Πατέρας ή η μητέρα θα λέει. Εντάξει. Αγάπη να υπάρχει, όπως λένε, είναι το πιο σημαντικό. Αλλά από την άλλη. Ο γονέας ένα είναι αυτός με την παντόφυλλα. Αυτός που φέρει την παντόφυλλα είναι ο γονέας ένα. Δεν το ξέρουμε. Κάτι δεν το ξέρουμε. Δηλαδή μπορεί να έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Προφανώς. Κάτι μπορεί να έρχεται να ρυθμίζει. Θα το ψάξουμε. Το τυπικό θα το δούμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι έχει υποσχεθεί ότι θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Η ώρα είναι 10. Έχουμε καιρό. Λοιπόν, εγώ λέω να δούμε τον καιρό και μετά να μην ξανακάνουμε εκπομπή. Αφού είπαμε τις ειδήσεις, σημαντικές ειδήσεις, θα μην τις ξαναπροβάλλουμε. Να μην τις ξαναπούμε γιατί μπορεί να δώσουμε έμφαση να είναι. Όχι, θα έρθουν οι καλεσμένοι να τους τις ξαναπούμε. Συγγνώμη, πριν τον καιρό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, είναι πρωτομηνιά. Η πρωτομηνιά. Εντάξει. Ναι. Βρίσκει και την ΕΡΤ σε μια φάση αλλαγής. Εγώ έβλεπα χθες ένα τρέιλερ που λέει. Πολλά είναι τρέιλερ. Εγώ ένα συγκεκριμένο έβλεπα που λέει είναι η ΕΡΤ βαρετή. Ναι. Όχι, μάλλον η ΕΡΤ είναι βαρετή. Ναι. Σωστά έτσι δεν λέει. Ναι. Αυτό άλλαξε. Η ΕΡΤ αποκτά θεματικά κανάλια στην πραγματικότητα. Εξήγησέ μου, Ρενίκο, γιατί και εγώ από τα τρέιλερ τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, η ΕΡΤ 2 θα γίνει θεματικό κομμάτι. Η ΕΡΤ είναι ενημέρωση. Η ΕΡΤ είναι ενημέρωση. Από τις 6 παρα 10 το πρωί. Μετά με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και την Μαρία την Αλεξάκη, μετά εμείς, οι ειδήσεις, ο Χαριτάτος, ο Κώστας Αραβανίτης. Το ενημερωτικό κανάλι. Η Κατερίνα Ακριβοπούλου, μετά ο Σεραφείμ Κοντός, ο Άρης Αραβανός και η συνάδελφη Μόνη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ναι, μέχρι τις 12 και 4 που τελειώνει το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Ζωντανό πρόγραμμα συνεχώς ενημερωτικό. Η ΕΡΤ 2 είναι ψυχαγωγικό πρόγραμμα και πολιτισμός. Και πολιτισμός. Όλες οι καινούργιες ταινίες. Φοβερές καινούργιες σειρές, φοβερές καινούργιες σειρές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές λόγου, εκπομπές για το θέατρο, εκπομπές για τον κινηματογράφο, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Η ΕΡΤ3 είναι το εναλλακτικό κανάλι, που είναι επίσης εμπλουτίστηκε νέο πρόγραμμα και ενημέρωση και ταινίες και ντοκιμαντέρ και το ΕΡΤ Sports, που μπορούμε να το πούμε ότι θα δείξουμε και το τελικό του Champions League. Θα δείξουμε και το τελικό του Europa League, αλλά και το τελικό τώρα. Του κυπέλου. Στην ραδιοτηλεόραση έδειχνε ότι το Σάββατο ξεκινάει η Γενέα όπως τη λέμε στην Ελλάδα. Έτσι, αυτό είναι η ακριβή μετάφραση. Τα παγρήγορα. Τα καταλάβαμε. Βρετανική σειρά δεν είναι, Μάριον, αυτή η υπερπαραγωγή. Κοίτα, γνωρίζω ότι έχει γυρίσματα και στην Κέρκυρα και ότι υπήρξαν και Έλληνες ηθοποιοί που είχαν συμμετοχή στα γυρίσματα και ρόλους. Γεωργούλης, Καραμίχος και Αδαρέσης. Αρκετοί. Στην Κέρκυρα όμως, είναι το φυσικό τοπίο είναι στην Κέρκυρα. Όλο έχει γυριστεί στην Κέρκυρα. Το εξωτερικά γυρίσματα λέει σε μεγάλο. Και από ποια που θα την βρουν αλλού, έχω να σου πω. Εντάξει. Λοιπόν, να πω επειδή πήγε ένα τρέλερ, το ένα τρέλερ λέει η ΕΡΤ είναι βαρετή. Δεν ρωτάει, μετά δεν είναι βαρετή η ΕΡΤ. Το άλλο λέει η ΕΡΤ δεν έχει πρόγραμμα. Νομίζω ότι τα κανάλια της ΕΡΤ έχουν ίσως το περισσότερο πρόγραμμα από όλα τα υπόλοιπα. Το γενικό σύνθημα δεν είναι δείτε την ΕΡΤ με άλλο μάτι. Ναι. Οπότε λοιπόν, μετά ξεκινάει με την εισάτοπον απαγωγή νομίζω. Μην μένετε στα παλιά. Ναι. Δείτε την ΕΡΤ με άλλο μάτι. Και Αρναούτογλου στην ΕΡΤ, Σάκης Αρναούτογλου. Πάμε για καιρό.